Μαζί μας και ο coach ο κύριος Ανδρεάδης. Πρώτη εμφάνιση στην έδρα σας, σημαντικό και ιστορικό παιχνίδι. Κατέληξε υπέρ σας και μάλιστα παρουσιάσατε ένα πολύ ωραίο θέαμα απέναντι σε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα όπως είναι αυτή της Οριστιάδας. Ναι, είχα πει και στην πρώτη συνέντευξη που είχα δώσει στο πρώτο παιχνίδι ότι πρέπει να κοιτάζουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να σεβόμαστε τον κάθε αντίπαλο. Ήταν όντως το πρώτο παιχνίδι μέσα στην έδρα μας. Τα κορίτσια ήταν, τα βρήκα σήμερα που ήδη ξέρω τις δυνατότητές τους, λίγο πιο στρεσαρισμένα θα έλεγα, πιο σφιγμένα σε σχέση με την πρώτη αγωνιστική που ήταν εκτός έδρας. Κρατάω το αποτέλεσμα που σίγουρα είναι 3 βαθμοί που τους θέλουμε και θεωρώ ότι σίγουρα στα επόμενα παιχνίδια θα παρουσιαστούμε καλύτεροι, γιατί κάθε αγωνιστική, γιατί τα κορίτσια, η ομάδα είναι πολύ καινούργια και ηλικιακά, αλλά και σαν ανδροσθένης που κατεβαίνει για πρώτη φορά. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός και αποκτούν αυτό που λέμε εμπειρία πλέον και στο κομμάτι του ψυχολογικό κυρίως, γιατί το αγωνιστικό είμαστε καλά, θα παρουσιάσουμε και ακόμη καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια. Άρα αυτό που πρέπει να βελτιώσετε, coach, είναι κυρίως το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί είπατε και εσείς, το διαπιστώσαμε κι εμείς αλλά και ο κόσμος σήμερα, ότι παικτικά είστε πάρα πολύ καλές. Ναι, έχουμε πολλές δυνατότητες, η αλήθεια είναι, αλλά σίγουρα πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι της ψυχολογίας. Οπότε, αλλά ακριβώς το νεαρό της ηλικίας, γιατί η ομάδα είναι πραγματικά πολύ μικρή και σε ηλικία, τους δικαιολογεί να έχουν και τέτοια σκαμπανεβάσματα. Προσπαθούμε αυτό να δουλέψουμε και πάνω σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, και θεωρώ ότι όταν θα το ξεπεράσουμε και απελευθερωθούν λίγο, μπορούν να παίξουν ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, συναρπαστικό παιχνίδι, το παλέψατε μέχρι τέλος, έλειπε και ο πρωτεργάτης, ο coach, που ενδεχομένως να είχατε μια περισσότερη βοήθεια. Παρ' όλα αυτά, η αρχηγός, η κυρία Μπαμπούδη, πώς είδες συγκριτικά όλο το μάτς? Είναι το δεύτερο μάτς για φέτος, έχουμε κάνει μόνο ένα φιλικό. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να παίζεις χωρίς τον προπονητή σου. Δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό με τα κορίτσια και πιστεύω αυτό φάνηκε. Και εντάξει, το αποτέλεσμα λίγο μας αδικεί, αλλά πραγματικά, αλλά είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα κι εμείς. Οπότε και χωρίς φιλικά γιορτάσαμε φέτος το πρώτο σετ που κατακτήσαμε εκτός έδρας, με όλες τις κακοκαιρίες που μπορεί να υπήρξαν όμως και καιρός. Καλή συνέχεια στη Θάσο και θα τα πούμε στο δεύτερο γύρο που θα είμαστε πιο δυνατές. Άλλωστε είδαμε ότι παρουσιαστήκατε αρκετά ανταγωνιστικές. Αν βγάλω λίγο το πρώτο σετ που και εκεί το παλέσατε στο τέλος, αλλά από εκεί και πέρα δείξατε ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον. Τι περιμένεις για την ομάδα της Οριστιάδας στη συνέχεια? Γιατί όπως είπες είναι μια νεοσύστατη ομάδα και γιορτάσατε και το πρώτο σετ, έτσι? Μπορώ να πω ότι έχουμε λίγο το μάτς γενικό, τα μάτς που έχουμε είναι ακόμα ένα και πάμε στην επόμενη, την καινούρια χρονιά, με αποτέλεσμα ότι έχουμε πολύ χρόνο να διορθώσουμε τα λάθη που μπορεί να έχουμε, είτε στην υποδοχή κατά κύριο λόγο, να διώξουμε και το άγχος το περίτω που μπορεί να υπάρχει. Οπότε έχουμε αρκετό χρόνο για δουλειά. Είμαστε μια ομάδα που δεν ξεκινήσαμε με ένα συγκεκριμένο στόχο, αλλά ελπίζουμε για πάρα πολλά, όπως και είδαμε σήμερα. Θέλω να μου πείτε με μια φωνή πώς νιώσατε όταν πήρατε το τελείωσε το μάτς. Μια ανακούφιση. Ναι. Θες να πεις? Γιατί ας πούμε είχαμε κάποιες διακυμάνσεις μέσα στον αγώνα κατά τη διάρκεια, μπορεί να φάνηκε κιόλας. Αλλά πιστεύω εν τέλει στο τελικό σετ βάλαμε τα κεφάλια κάτω και λέμε μπορούμε να δείξουμε τι αξίζουμε και παίξαμε καλύτερα στο τελευταίο σετ. Και ήταν όντως μία ανακούφιση ότι τελειώσαμε με αυτή την ανακατοσούρα. Και μάλιστα μία διαδικασία, ιστορικό παιχνίδι μέσα στην έδρα σας και κρίθηκε με νικηφόρο αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Ακόμα ψάχνουμε, βρίσκουμε τα πατήματά μας. Είναι νέα ομάδα. Είχαμε πάρα πολύ καλή κερκίδα, ήταν όλοι πολύ υποστηρικτικοί. Εντάξει, θα το δουλέψουμε κι άλλο, είναι ακόμα αρχή, αλλά χαιρόμαστε που και έξω και μέσα έχουμε πάρει ήδη 2 νίκες. Και μάλιστα η νίκη έρχεται να φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα και ψυχολογικό, γιατί απέναντί σας είχατε μια ομάδα και αυτή νεοσύστατη, αλλά έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο, έτσι δεν είναι? Ναι. Όχι, ήταν καλή εικόνα της ομάδας και εκμεταλλεύτηκαν ακόμη και τα δικά μας λάθη. Το εκμεταλλεύτηκαν γιατί θα μπορούσε κάποιος άλλος να προσπερνούσε αυτά τα λάθη. Αλλά το διαχειρίστηκαν και αυτές σωστά. Ευτυχώς το διαχειριστήκαμε και εμείς καλύτερα. Οπότε, ναι, γι' αυτό ήρθαν τα αποτελέσματα έτσι. Πού πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιωθείς εσύ?
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθούμε σαν ομάδα, σαν... Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να πω μία παίκτρια ατομικά. Είναι ένα σύνολο που μπορεί μία παίκτρια να είναι πολύ καλή, αλλά σε μία ομάδα να μην βγαίνει, να μην μπορείς να αναδείξεις τα προσόντα της. Οπότε αν δουλέψουμε σαν ομάδα όλα τα στοιχεία, θα μπορούμε να δείξουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Και ένα τελευταίο λόγο για τον κόσμο που βρέθηκε εδώ. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, ήταν πρώτο μάτς, ακόμη και στα φιλικά είχαμε κόσμο. Ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί ακόμα και τις στιγμές που μπορεί να υπήρχε ένταση μεταξύ μας, ένταση με τον πάγκο μας, μας βοήθησαν πάρα πολύ. Πολύ θετικά σχόλια, δεν νομίζω καμία να έχει παράπονο. Μας ευχήθηκαν κάθε στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Γεια σας.